κάνω το μάθημα του ΕΝΑΤΟΥ έλεγχος ποιότητας προϊόντων και διαργασιών. Πριν δύο χρόνια υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα σχετικά με την ποιότητα των φαρμάκων και συγκρινόταν γενώσιμα με πρωτότυπα φάρμακα. Συγκρινόταν ως προς τρεις διαφορετικές ιδιότητες, τη βιοδιαθεσιμότητα που είναι το ποσοστό του φαρμάκου που μπαίνει στη συστημική κυκλοφορία του αίματος, την ασφάλεια που είναι η συγκέντρωση η οποία δίνει θεραπευτικό αποτέλεσμα και την αξιοπιστία, δηλαδή το ότι οποιαδήποτε κάψουλα ή οποιοδήποτε δισκείο έχει την ίδια σύσταση και κάνει τα ίδια πράγματα. Φυσικά η ιστορία ήταν ότι η ποιότητα των γενοσύμων, αν γίνονται σωστά, δεν διαφέρει από την ποιότητα των πρωτοτύπων, παρόλο που η τιμή τους είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την τιμή των πρωτοτύπων. Το μάθημα είναι ένα από τα μαθήματα επιλογής στο ένατο εξάμηνο και αποτελεί τμήμα της μηχανικής ποιότητας, που έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι η βελτίωση προϊόντων και το άλλο είναι η ποιότητα στο σχεδιασμό. Η ποιότητα στο σχεδιασμό είναι απαραίτητη για το μάθημα σχεδιασμός χημικών προϊόντων, που είναι επίσης μάθημα επιλογής του 7ου, συγγνώμη, όχι το 8ο, όπως γράφει εδώ πέρα. Το μάθημα επιλογής του 7ου διαχείριση πόρων και ποιότητας έχει παρόμοια ύλη με το μάθημα που παρουσιάζεται, γι' αυτό και συνιστώ όσοι το έχουν πάρει να μην πάρουν το μάθημα του μάθημα. Δεν προχωράει. Βαθμός στον οποίο το προϊόν
ικανοποίη τις ανάγκες του πλάτη, μείωση της μεταβλητότητας. Μεταβλητότητα είναι εχθρός του καταναλωτή και του μηχανικού στην παραγωγή. Και έχουμε τα κρίσιμα για την ποιότητα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι είτε φυσικοχημικά, είτε διαχρονικά ή οργανωτικά, τα πιο δύσκολα. Τι είναι σήμερα η ποιότητα? Η ποιότητα είναι, έχει υποστεί αυτό που λέμε quantization, δηλαδή έχει ποσοστικοποιηθεί. Παίρνουμε τις ανάγκες του καταναλωτή και τις μεταφράζουμε σε μετρήσιμα φυσικά μεγέθη για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα διάφορα προϊόντα ως προς την ποιότητά τους. Η άλλη αρχή είναι η συνεχής βελτίωση. Μια αέναη διαδικασία η οποία δεν σταματάει ποτέ. Όσο για το σχεδιασμό, την ποιότητα στο σχεδιασμό, είναι κάτι που μας κάνει να αποφεύγουμε τις δοκιμές και λάθος, χρονοβόρες, και φυσικά ακριβές διεργασίες που έχουμε. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε στατιστική επεξεργασία δεδομένων, παραμετρική στατιστική, δειγματοληψία, συμπερασματολογία, ανάλυση μεταβλητότητας, σχεδιασμό προϊόντων και τελικά στατιστικό έλεγχο διεργασίας. Έχω δύο διαφορετικές όψεις της ποιότητας, την βελτίωση και την ποιότητα στο σχεδιασμό. Είναι και στις δύο περιπτώσεις πέντε στάδια. Η βελτίωση ποιότητας, ορισμός προβλήματος, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση και έλεγχος. Στην ποιότητα το σχεδιασμό, η αναγνώριση μιας ευκαιρίας, ο σχεδιασμός του προϊόντος, ο σχεδιασμός της διεργασίας, η ανάπτυξη του προϊόντος και τέλος η επανήθυνση. Βασικά δείχνω το ίδιο που έδειξα με το σχηματικό της πρώτες ύλες διεργασίες σε προϊόν, σε μορφή στατιστικού ελέγχου διεργασίας, τα χ εδώ πέρα, είναι οι ελεγχόμενες μεταβλητές, είναι οι συνθήκες διεργασίας. Τα Z είναι οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές, οι τυχαίες μεταβολές που συμβαίνουν και δεν έχουμε κανένα έλεγχο πάνω τους. Και το Y είναι το χαρακτηριστικό ποιότητας. Ορίζεται η τιμή του στόχου και οι προδιαγραφές και κοιτάμε ο μέσος των δεδομένων που παίρνουμε να είναι όσο πιο κοντά στο στόχο. Απ' την άλλη μεριά, η διασπορά να βρίσκεται μέσα σε ένα διάστημα, κλειστό διάστημα, το οποίο είναι ο μέσος συν πλην έναν ακέραιο αριθμό τυπικών αποκλήσεων στην περίπτωση της τεχνικής Six Sigma που είναι πολύ δημοφιλής, είναι 3 σίγμα αυτός ο αριθμός. Εδώ σας έχω τι γίνεται στον έλεγχο, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τα χ εκείνα, το πεδίο των χ, για τα οποία τα αντίστοιχα ψ, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της ποιότητας, ανήκουν στις προδιαγραφές. Εργασίες σπουδαστών από περασμένα χρόνια, μελέτη ποιότητας απαρτίου εξαρτήματος αεροσκάφους, μελέτη ποιότητας τυγείου φέτας, μελέτη ποιότητας από υπατικού, επιρροή γεωμετρικών χαρακτηριστικών των περιοδικά ενσωματωμένων κοιλοτήτων του στάκτορα. Η κοπέλα που έκανε αυτή την εργασία τελειώνει το Cambridge, τώρα τέλει το διδακτορικό της. Μελέτη ποιότητας γιαουτιού, μελέτη ποιότητας παγωτού σε ξυλάκι, μελέτη ποιότητας γάλακτος, αλαντικών, τα περισσότερα είναι στα τρόφιμα, μια και αυτός
λογαριασμού. Είχαμε ένα δύο διελιστήριο όπου έγινε ακριβώς μελέτη ποιότητας του καυσίμου που έφυγε από το συγκεκριμένο διελιστήριο. Μελέτη ποιότητας μελιού και μελέτη ποιότητας διαδερμικών ταινιών χορήγησης φαρμάκων, εμπλάστων δηλαδή. Τη βαθμολογία τελική εξέταση στη στατιστική, το σχεδιασμό πειραμάτων και το στατιστικό έλεγχο διεργασίας ή διεργασία σε πρόβλημα ποιότητας από τη βιομηχανία, το οποίο διαλέγουν οι ίδιοι οι σπουδαστές, μπορεί να το ζητήσουν από το διδάσκο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πολλές φορές θα αποτύχουν να εκμεταλλευτούν την καινοτομία με καινούργια ιδέα.
σε αυτό το μοντέλο είναι ένας δρόμος για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πολυεδρικτήματος και μπορεί να αποτελέσει αυτή κατά αυτή μια καινοτομία. Το πώς οργανώνεις δηλαδή όλη τη διαδικασία πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι. Η εκπαίδευση σχεδιάζεται με τον σχεδιασμό επιχειρημάτων αυτού τύπου που βασίζονται στη γνώση. Δίνει μια όθηση ομαδική εργασία, γιατί για να γίνει ένα τέτοιο σχέδιο χρειάζεται να συνεργαστούν άνθρωποι. Δεύτερον, επιτρέπει την εξάσκηση στην αξιολόγηση, στη σύνθεση γνώσεων, οι οποίες παίρνει κανείς τα προηγούμενα χρόνια και βοηθά τους σπουδαστές να εξοικειωθούν με όλο τον κύκλο που ξεκινάει από τη δημιουργία της ιδέας. Η ιδέα μπορεί να προκύψει και από τη διπλωματική τους, είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Από την ενεξελίξη διπλωματική του, γιατί είναι σπέναν το εξάμεινο, μπορεί να προκύψει από κάτι που είναι στην πρακτική του άσκηση, για παράδειγμα, ή από κάτι από κάποιο μάθημα που του δημιούργησε ένα ενδιαφέρον κλπ. Άρα έχει ένα ολόκληρο κύκλο που ξεκινάει από τη γέννηση επιχειρηματική ιδέα μέχρι τη σκοπιμότητα για την εκτίμηση βιωσιμότητα αυτού του πράγματο. Γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν πολλέ τεχνολογικέ ιδέε, αλλά λίγε, λιγότερε βρίσκουν τον δρόμο προ την αγορά και ανάλογα με τι απαιτήσει και τι ανάγκε των χρηστών, που είναι πολύ σημαντικό και τι άλλο ανταγωνισμό υπάρχει. Και επίσης βοηθάει να μπορούν να καταστρώσουν ένα τέτοιο σχέδιο από την αρχή μέχρι το τέλος και να μπορούν να το παρουσιάσουν κάποιον για να ζητήσουν την αποδότηση, για να ζητήσουν εφαρμοσή για διάφορους λόγους. Τώρα, ο τρόπος της δασκαλίας σε μεγάλο βαθμό γίνεται πάνω στην project-based που λέμε, παρόλο που υπάρχει και ένα κομμάτι θεωρητικό, διότι κανείς πρέπει τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου να δείξει και την θεωρητική του, ας πούμε, προέλευση και συνεκτικότητα. Χωρίζονται σε ομάδες, κάθε ομάδα προτείνει μια ιδέα προέρχεται από αυτά που είπαμε και τη συζητάει με έναν αντίστοιχο από τα στελέχη του εργαστηρίου και τη μονάδα, τα οποία επινοτομίζουν που παρακολουθούν την όλη διαδικασία. Δουλεύει 8-10 εβδομάδες αυτή την ιδέα και χτίζει κομμάτι ένα business plan. Ξεκινώντας από το ίδιο το τεχνικό κομμάτι, από το τι αγορά πρέπει να καλύψει, από τι χρηματοδότηση μπορεί να χρειάζεται, από πώς συστήνεται η ομάδα και πώς μπορεί να δουλέψει. Και κάθε μια ομάδα έχει ένα σύμβουλο από το προσωπικό του εμπορίου και μερικές φορές συμβουλεύεται και κάποιους παλιούς μας αποφύγους που συνδέονται μαζί μας, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κλάδο και μπορούν να δώσουν πολύ συγκεκριμένες συμβουλές. Ευθέα είναι βέβαια η συστηματική παρακολούθηση, σαν να είναι ένα εργαστηριακό μάθημα, γιατί κάπως έτσι μοιάζει. Δηλαδή, την πρώτη ώρα είναι μια παρουσίαση λίγο του υποβάθμου και των μεθοδολογιών που υπάρχουν για να γίνουν αυτά τα πράγματα και μετά περνάμε στη συζήτηση, στην πρακτική, εβδομάδα με εβδομάδα. Πόσο προχωράει το σχέδιο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει κλπ. Γίνονται λοιπόν αυτές οι εβδομαδιαίες συναντήσεις πολλές φορές και εκτός του ωραρίου του μαθήματος με την έννοια ότι μπορεί να χρειάζονται κάποιες εκτιμήσεις, μπορεί να χρειάζεται να δουν κάτι περισσότερο και μπορεί να γίνουν και εκτός. Είναι διαθέσιμοι δηλαδή οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Το μάθημα γίνεται κάθε τρίτη στην αίθουσα 29, 14, 45, 16 και 30 και στο πίστη λάβω από ένα σημείο και πέρα, διότι πρέπει υπάρχει ένα λογισμικό που τους βοηθάει να κάνουν την οικονομική αξιολόγηση. Πέρσι ήταν 15 και 45 με 5,5 λόγω του γεγονότος το πίστη λάβω ήταν διαθέσιμο εκεί την ώρα. Δεν ξέρω φέτος αν θα προσπαθήσουμε όπως συμβέσει ώστε να μην αλλάζουν οι ώρες. Σε κάθε δύο ώρα πληρώνεται, όπως είπαμε, η ανάπτυξη ενιών παρουσίαση του λογισμικού και σε άλλη ώρα συνεργασία με τον COPS. Και επίσης έχουμε στο πλαίσιο του νου και κάποια επίσκεψη και συζήτηση με κάποιο παλιό φοιτητό μας, ο οποίος μερικές φορές μπορεί να ξεκίνησε να δουλέψει σε μια μεγάλη βιομηχανία, με τέτοια παραδείγματα, και μετά αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει και τη δική του επιχείρηση και να δείξει τα προβλήματα που έχει και την αντιμετώπιση, τις δυσκολίες κλπ. Είπαμε για το ειδικό λογισμικό, υπάρχει αυτό που λέμε βιομηχανική μάθηση. Μάλιστα, πολλές φορές τους στέλνουμε και τους ενθαρρύνουμε να πάνε σε ένα πρόγραμμα που λέει The Future Leaders και μπορούν να συμμετάσχουν και εκεί να κάνουν κάτι ανάλογο. Υπάρχει η μεταφορά εμπειρίας από τα προηγούμενα χρόνια και η συζήτηση με προσκεκριμένο μιλητή κατά προτίμηση που μπορεί να πω που είναι ένα στοιχείο πρακτικής της εμπειρίας. Διδάσκω ότι είμαι εγώ και ο κ. Τσακαρνίκας, παλιότερα ήταν ο κ. Μαυροτάς, το άλλο καθηκόντο που έχει άδεια. Συνεργάτες είναι η κ. Καστέλη και η κ. Κορτόγερο που είναι μέλη ΕΔΥ, ο κ. Σιώκας που είναι διδάκτορ πολυτεχνήσεων θέματα καινοτομίας και δικτύων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι και επικεφαλής ενός πειθαρχητή που έχει φτιαχτεί με τη σχολή ηλεκτρολόγων με το ΕΠΣΕΗ για στήριξη ιδίως σε θέματα τεχνολογίας και πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και ευρύτερα θέματα. Ο κ. Νίκος Κανέλος επίσης, ο οποίος έχει σχετική εμπειρία και το αντίστοιχο δακτορικό, και ο κ. Γιώργος Σιώκας που βοηθάει όλη την προσπάθεια γενικότερα υποψήφιος διδάκτορας σε τέτοια θέματα. Επίσης, ορισμένοι από τους εξ
εξωτερικού συνεργάτε που είναι παλιοί μα φοιτητέ. Υπάρχει μια λίστα από ανθρώπου που έχουν δεχτεί να μα βοηθήσουν και μάλιστα μερικοί από αυτού έρχονται και στην τελική παρουσίαση και συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγηση, αλλά και ενδιάμεσα μπορούν να βοηθήσουν με συγκεκριμένε συμβουλέ. Παραδίδονται δύο συγγράμματα τα οποία δίνονται από τον Έδοξο. Το ένα είναι η στρατηγική διαχείριση τεχνολογία και καινοτομία στην εφημερίδα το οποίο έχουμε κάνει εμεί στο δραστήριο και ένα καινούριο που βγήκε δημιουργία νεοτομείων επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα. Υπάρχει ένα βιβλίο που μα έχει παραχωρήσει στα αγγλικά αυτό. Ο αντίστοιχο οργανισμό όπω είναι η ΜΟΚΙ, αλλά πιο συστηματικά είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Πανεπιστήμιο του ΛΕΒΕΛ, ο οποίο φτιάχτηκε από παλιού αποφύτου ειδικά για να βοηθάει του ερευνητέ να ετοιμάσουν και να φτιάξουν ένα σχέδιο για τη μετατροπή τη συγκεκριμένη επιχείρηση και συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ καλό εγχειρίδιο, το οποίο είναι στατικά, αλλά βοηθάει πολλέ γιατί πρέπει να μαθαίνουν και αυτά τα πράγματα και τη διεθνολογία. Η βαθμολογία είναι 60% το business plan και 40% η τελική εξέταση που εκεί είναι ατομική προφανώ. Και στο τέλο των θεμάτων, κάθε ομάδα με παρουσία πάνελ από φίλου μα, συνήθω είναι ένα-δύο από φίλου μα και οι διδάσκοντε, παρουσιάζει την ιδέα, του γίνονται ερωτήσει και μερικοί που κρίνονται ότι είναι σημαντικέ ιδέε μπορούν να συνεχίσουν προσπάθεια στηριχμένε είτε από τη μονάδα καινοτομία είτε από το εκπληκτικό το άλλο αντιταχυντή. Αυτά είναι τα μέλη των συνεργατών για να μπορούν να επικοινωνήσουν, θα είναι στην παρουσίαση που θα ανεβεί και από εκεί και πέρα είναι ένα πρόγραμμα, ένα εβδομάδα πώ προχωράμε. Από την πρώτη εβδομάδα ως την ενάτη εβδομάδα που είναι η παρουσίαση και επίσης στο σελίδα του μαθήματος για να μπορούν να κάνουν εγγραφή και να έρθουν τετριμμένες οι ανακοινώσεις να στέλνουν οι ίδιοι ερωτήματα και εδώ είναι δύο ιστογράμματα δεν θα πω μέσα που δείχνουν πρώτον τη δραστηριότητα που ανέπτυξε στο Πολυτεχνείο τα τελευταία 30 χρόνια ομάδα του Πολυτεχνείου και μάλλον η έρευνα που κάνει από επιχειρηματικότητα είναι δεύτερο το άλλο που κάναμε το 2015, είναι ένα αποφύγιο που τελειώσαν από το 2000, γραφτήκαν μόνο στο τεξιδόμιο από το 2000 στο 2010 και ανέπτυξαν κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία είναι τα κλασικά παλιά γραφεία, τεχνικά γραφεία, τα οποία ουσιαστικά σήμερα είναι σε κρίση ήδη αυτά, συνήθως δεν έχουν άλλους εργαζόμενους, αλλά υπάρχουν και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που έχουμε δει, παιδιά που έχουν κάνει δακτορικό και έχουν αναπτύξει τη δική τους δραστηριότητα, που αυτή είναι μια ας πούμε ενδιαφέρουσα δραστηριότητα γιατί δείχνει ότι αρχίζει και υπάρχει ένα προσανατολισμό προς αυτή τη διαδικασία. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην παρουσίαση που θα δείτε και εδώ είναι η παρουσία του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία 30 χρόνια, όπως είπα, είναι πάνω από 1000 τέτοια έργα και που δείχνει το ρόλο που έχει παίξει το Πολυτεχνείο και την κατανομή των σχολών. Η σχολή λοιπόν, μηχανικών είναι τρίτη σε αυτά τα προγράμματα. Πρώτη είναι ΕΠΣΕΗ, δεύτερη είναι η Καναλόγη, μετά είναι η σχολή χημικών μηχανικών αρκετά ψηλά. Άρα υπάρχουν αρκετές ιδέες που προγράμματα που είναι για την έρευνα. Δηλαδή το καλύτερο ήταν κάποιο να φέρει, το έχω δει σε μερικά όσα καταστήματα που είναι φέτος σε δύο-τρεις διπλωματικές, που προσπάθησαν να κάνουν μια προσπάθεια ολοκληρώνοντας τη διπλωματική τους. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό, το καλύτερο και σε συνεργασία με συναδέλφους. Αυτά και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και όχι σε πολλά επίπεδα ανάλυσης. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε
να αναλύουμε την βιομηχανία της Ιμπέμπτου, επειδή είναι μια βαριά ανόργανη βιομηχανία, και όπως θα δούμε και όπως πολύ ξέρετε και από το από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη σειρά διεργασιών, φυσικών και χημικών. Η βασική διεργασία είναι μια χημική διεργασία, είναι έψιλες και χημικές χημικοί μετασχηματισμοί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όμως ακόμη και αυτή η χημική διεργασία υποστηρίζεται από μια σειρά άλλων φυσικών διεργασιών, όπως τα ανοστάρια είναι η αποκονίωση, διαχωρισμός στερεού αερίου, όπως είναι η εναλλαγή θερμότητας. Το μέρος έχουμε μία σειρά διεργασιών. Άλλες διεργασίες οι οποίες συναντώνται είναι η ελάττωση μεγέθους, θράψη, άλεση, είναι η διαχωρισμός στερεού αερίου με όλα τα είδη, χυπλώνες, σακόφιλτρα, ηλεκτρόφιλτρα, ο διαχωρισμός κατά μέγεθος, στερεό με στερεό, κάτι ως κάτι άλλο διαχωρισμός, οι μεταφορές στερεών με όλα τα μέσα, μεταφορικές ταινίες, αναβατρόλια, οχλίες, πνευματική μεταφορά. Τώρα, στο μάθημα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε τα πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας μηχανικός σε μια τέτοια βαριά βιομηχανία, και εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα του προϊόντος, πώς επεμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να πάρεις προϊόν ειδικών προδιαγραφών, πώς μειώνεις το επίπεδο ενέργειας το οποίο καταναλώνεις, πώς προστατεύεις το περιβάλλον, και εκεί δεν είναι μόνο στην βιομηχανία της ΜΕΤ προστασία του περιβάλλοντος, επειδή στην τελική φάση παραγωγής του τσιμέντου ξεχωρίζεις τον αέρα που είναι το φέρον αέριο από το τσιμέντο, εκεί πρέπει να έχεις και αυτή η προστασία του περιβάλλοντος και με την αποτελεσματικότητα της μονάδας. Δηλαδή πρέπει να κρατήσεις το προϊόν σου. Και επίσης η συμφωνία με τα πρότυπα και τους κανονισμούς ή κατά το δυνατόν χρησιμοποίηση πιθανών απολύτων στην παραγωγική διαδικασία, που αυτό επιφέρει κατά κανόνα και αντίστοιχα οικονομικά ωφέλη για την βιομηχανική μονάδα. Τώρα, όσον αφορά τη δομή του μαθήματος, τα μαθήματα είναι 2 ώρα, γίνεται προσπάθεια σε κάθε 2 ώρα να έχουμε 1 ώρα θεωρία και 1 ώρα εφαρμογή. Επομένως, θεωρία και μετά μέσω της εφαρμογής προσπαθούμε να καταμολύσουμε αυτό το επίπεδο της θεωρίας. Υπάρχει site του μαθήματος, το οποίο ενημερώνεται με υλικό, τις διαφάνειες του μαθήματος, ασκήσεις, λιμένες, άμυλες ασκήσεις. Επομένως, υπάρχει μια συνεχής επέμβαση στο site του μαθήματος. Υπάρχει βιβλίο από τον Εύδοξο. Και όσον αφορά την βαθμολόγηση του μαθήματος, αυτή γίνεται από τις τελικές εξετάσεις, όπου είναι με ανοιχτά βιβλία και ό,τι άλλο σημειώσεις θέλει ο σπουδαστής. Και οι ερωτήσεις βέβαια είναι ερωτήσεις κρίσεως ή ερωτήματα με πολύ μικρό υπολογιστικό μέρος. Επομένως είναι κατά κανόνα ερωτήσεις κρίσεως. Δεν νομίζω να αυτά κάτι άλλο, αυτά ήθελα να παρουσιάσω. Επομένως, είναι το ενδιόμενο και το παρουσίαση των